Το μεγαλύτερο ανωδικό ράλι των τελευταίων 18 μηνών καταγράφει το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin. Οι προβληματισμοί σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους πιστωτές, καθώς και οι φόβοι για πιθανό Brexit, είχαν ως αποτέλεσμα την ισχυρή ανοδό του στο 7%. Σύμφωνα με τον Τζόσουα Σκιγκάλα, συνιδρυτή της εταιρείας ανταλλαγής Bitcoins με χρυσό, voltoro.com, όλο και περισσότεροι Έλληνες επενδυτές στρέφονται στην αγορά Bitcoins. Όπως εξηγεί, αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το ψηφιακό νόμισμα δεν ελέγχεται από κάποια κυβέρνηση ή κεντρική τράπεζα. Ο δεύτερος είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα για το ποιο νόμισμα θα χρησιμοποιείται σε ένα ενδεχόμενο Brexit. Ο Τζόσουα Σκιγκάλα επισημαίνει ότι οι άνθρωποι ανησυχούν για την περιουσία τους και προτιμούν να κρατούν τα χρήματά τους σε bitcoins ή χρυσό από το να τα έχουν κλειδωμένα στις τράπεζες με την αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας. Αυτό αιτιολογεί και το γεγονός ότι τους δύο τελευταίους μήνες η εταιρεία έχει σημειώσει αύξηση 124% σε εισρωές από ελληνικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τι είναι όμως το Bitcoin? Πρόκειται για ένα cryptocurrency, όπως αποκαλείται, δηλαδή κρυφό νόμισμα, που δημιουργήθηκε πριν από 6 χρόνια. Κυκλοφορεί ελεύθερα και η αξία του μεταβάλλεται βάσει της ζήτησης. Κάποτε η αξία του ήταν αρκετά ευμετάβλητη, όμως τους τελευταίους 6 μήνες έχει σταθεροποιηθεί. Σήμερα ανέρχεται στα 245,21 δολάρια, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά ακόμη και τα 252,05 δολάρια. Θεωρείται δε πολύτιμο asset τόσο από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από κάποιες κυβερνήσεις όπως η Βρετανική. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Μάρτιο και Απρίλιο του 2013 η αξία του Bitcoin ενισχύθηκε σχεδόν κατά 700% μέσα σε έναν μήνα.